εκεί και τον παρέδωκαν εις τον Πόντιον Πιλάτον τον ηγεμόνα. Τότε, σαν είδε ο Ιούδας ότι τον παρέδωκε με προδοσία από την αρχή. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 27. Ο Ιησούς ενώπιον του Πιλάτου, όταν δε έγινε πρωί, έκαναν σύσκεψη όλοι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού κατά του Ιησού, για να επιτύχουν την εκτέλεση της θανατικής ποινής του. Και αφού τον έδεσαν, τον επήραν από εκεί και τον παρέδωκαν εις τον Πόντιον Πιλάτον τον ηγεμόνα. Τότε, σαν είδε ο Ιούδας που τον παρέδωκε με προδοσία εις τους Ιουδαίους, ότι ο Ιησούς κατεδικάστη, μετεμελήθη και επέστρεψε 400 αργυρά νομίσματα στους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους, και είπε, «Ημάρτησα παραδώσας αίμα αθώων για να χυθεί». Αυτοί δε είπαν, «Τι μας ενδιαφέρει αυτό, εσύ να φροντίσεις να απαλλαγείς από την ευθύνη και εσύ να δώσεις λόγο γι' αυτό». Και αφού έριξε τα αργυρά νομίσματα στον περίβολο του ναού, ανεχώρησε και πήγε και επνίγει με σχοινίον. Οι δε αρχιερείς, αφού επήραν τα αργυρά νομίσματα, είπαν, «Δεν επιτρέπεται να τα ρίψουμε στο θησαυροφυλάκιο του ναού ως ιερόν αφιέρωμα, διότι με αυτά ηγοράστη ζωή ανθρώπου και δόθησαν ως αμοιβή για το ανθρώπινον αίμα που με το λίγον θα χυθεί». Αφού δε έκαναν σύσκεψη, αγόρασαν με αυτόν αυτά των αγρών του κεραμιδά, για να είναι τόπος σταφής των ξένων Ιουδαίων, που ως ταξιδιώτη και προσκυνητέ ήρχοντώστε Ιεροσόλυμα. Γι' αυτό ονομάστηκε ο αγρός εκείνος αγρός αίματος μέχρι τη σήμερον. Τότε επαλήθευσε εκείνο που ελέγχθη για του Ιερεμίου του προφήτου, και έλαβαν τα 300 αργυρά νομίσματα, το αντίτιμον του ανεκτιμήτου Χριστού, του οποίου το τίμημα και το ποσό της πληρωμής για τον φόνον του εκανόνισαν μερικοί από τους Ιούς Ισραήλ. Κι έδωκαν για τον αγρόν του κεραμιδά, καθώς με διέταξε ο Κύριος. Ο δε Ιησούς εστάθη μπρος τον ηγεμόνα και τον ερώτησε ο ηγεμόν και του είπε, «Συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Ο δε Ιησούς του είπε, «Συ, χωρίς να εννοείς και τον πνευματικό χαρακτήρα της βασιλείας μου, λέγεις ότι είμαι βασιλεύς των Ιουδαίων». Και όταν τον κατηγόρουν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι, δεν έδωκε καμία απόκριση. Τότε λέγει σε αυτόν ο Πιλάτος, «Δεν ακούεις πόσα μαρτυρούν εναντίον σου». Και δεν απεκρίθη σε αυτόν ο Ιησούς ούτε εις ένα λόγο, ώστε να θαυμάζει ο ηγεμόν πάρα πολύ για τη γαλήνη και αταραξία την οποία ενδείκνυε σε στιγμές που τόσο ασυνείδητα συκοφαντήτο και τόσο πολύ εκινδύνευε αυτή η ζωή του. Κάθε εορτίδα του Πάσχα συνήθιζε ο ηγεμόν να αφήνει ελεύθερον προς χάριν του όχλου έναν φυλακισμένον, όποιον ήθελε ο λαός. Είχαν δε τότε κάποιον φυλακισμένο ξακουστό για τα εγκλήματά του που ονομάζεται Βαραβάς. Ενώ λοιπόν αυτοί ήσαν συνηγμένοι, τους είπε ο Πιλάτος, «Ποιον θέλετε να σας ελευθερώσω, τον Βαραβάν ή τον Ιησούν που λέγεται Χριστός?» Και προσεπάθη έτσι ο Πιλάτος έστω και με αυτόν τον τρόπο να σώσει τον Ιησού, διότι εγνώριζε ότι ένεκα φθόνου τον παρέδωκαν. Ενώ δε κάθητο επί της δικαστικής του έδρας, έστειλε προς αυτόν η γυναίκα του και του είπε, «Μην αναλάβεις ευθύνες για τον δίκαιο αυτό και μη χάσεις και μην έχεις τίποτε με τον αθώον αυτόν, διότι πολλές ανησυχίες και φόβους έπαθα σήμερα στο όνειρό μου ένεκα αυτού». Οι αρχιερείς όμως και οι προεστώτες έπεισαν εν τω μεταξύ τα πλήθη του λαού
να ζητήσουν τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν να θανατώσουν. Λαβών δεν τον λόγον ο ηγεμόν, είπε εις αυτούς. Ποιον από τους δύο θέλετε να σας αφήσω ελεύθερον? Αυτοί του είπαν, τον Βαραβάν. Λέγει σε αυτούς ο Πιλάτος, τι λοιπόν να κάνω τον Ιησού που λέγεται Χριστός? Λέγουν σε αυτόν όλοι, να σταυρωθεί. Ο ηγεμόν όμως είπεν, αλλά γιατί, ποιο κακό έπραξε? Αυτοί δε περισσότερο εκράβγαζαν και έλεγαν, να σταυρωθεί. Σαν είδε λοιπόν ο Πιλάτος ότι καμία ωφέλεια δεν έφερε, αλλά ο θόρυβος γίνεται μεγαλύτερος, επήρε νερό και ένιψε καλά τα χέρια του μπρος στο πλήθος και είπε, «Είμαι αθώος από το αίμα αυτού του δικαίου ανθρώπου. Σε εσάς θα πέσει η ευθύνη και εσείς θα φροντίσετε να απαλλαγείτε από την ενοχή για το άδικο αυτό». Και απεκρίθη όλος ο λαός και είπε, «Η ενοχή και η ευθύνη για το χύσιμο του αίματός του ας έλθει επάνω μας και επάνω στα παιδιά μας». Τότε τους αφήκε ελεύθερο τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν, αφού διέταξε και τον μαστίγωσαν, τον παρέδωκε για να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτες του ηγεμόνος, αφού παρέλαβαν τον Ιησούν και τον οδήγησαν στην εσωτερική αυλή του παλατιού, που έμενε ο επίτροπος της Ρώμης, εμάζεψαν τριγύρω του όλη τη φρουρά και αφού τον έκδισαν επειδή ήθελαν να διακομωδήσουν τις βασιλικές του αξιώσεις, τον έντυσαν με κόκκινο μανδύα και αφού έπλεξαν στέφανα από αγκάθια, έβαλαν αυτόν επί της κεφαλής του αντί στέματος και του έδωκαν αντί σκύπτρου βασιλικού κάλαμο εις τη δεξιά του και αφού εγονάτισαν εμπρός του, τον ενέπαιζον και έλεγαν, «Χαίρε, ο βασιλεύ των Ιουδαίων». Και αφού τον έπτυσαν, επήραν τον κάλαμον και εκτυπούσαν εις την κεφαλήν του. Και όταν τον ενέπαιξαν, του έβγαλαν τον μανδύα και τον ενέδισαν τα φορέματά του και τον επήραν για να τον σταυρώσουν. Η σταύρωση του Κυρίου. Όταν δε έβγαιναν από την πόλη, ήβραν άνθρωπον από την Κυρήνη καταγόμενον, που ονομάζεται ο Σίμων. Αυτόν εγκάρεψαν για να σηκώσει το σταυρό του, επειδή ο Ιησούς δεν αντίχε πλέον να τον βαστάζει μέχρι τέλους. Και αφού ήλθαν εις τον τόπον που ελέγεται ο Γολγοθά, όνομα το οποίο μεταφραζόμενο σημαίνει «τόπος κρανίου», του έδωσαν να πει ξύδι αναμεμειγμένο με χολή, για να του φέρει κάποια ανάρκωση και να μην αισθανθεί πολύ τους πόνους της σταυρώσεως που δυσκολεύουν τους σταυρωτές στην εκτέλεσή της. Και αφού το εδοκίμασε, δεν ήθελε να το πει. Όταν δεν τον εσταύρωσαν, διεμήρασαν τα ενδύματά του ρίψαντες λαχνών και κάθεντο και τον εφύλαταν εκεί. Και τοποθέτησαν επάνω στην κεφαλή του την κατηγορία του γραμμένη, «Αυτός είναι ο Ιησούς, ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Τότε σταυρώνονται μαζί του δύο ληστέ, ο ένας από τα δεξιά και άλλος από τα αριστερά του. Εκείνοι δε που επερνούσαν κοντά τον ευλαστήμουν και εκείνον με περιφρόνηση και κακία τα σκεφαλάστων, λέγοντες, «Συ που θα γκρίμνιζες στο ναό και σε τρεις μέρες θα τον οικοδομούσες, σώσε τώρα τον εαυτό σου. Εάν είσαι Υιός του Θεού, κατέβα από το σταυρό». Κατά παρόμοιο τρόπο και οι αρχιερείς τον περιέπεζαν μαζί με τους γραμματείς και τους προεστούς και τους φαρισαίους και έλεγον, «Άλλους έσωσε με τα αγύρτικα του θαύματα, τον εαυτόν του δεν δύναται να τον σώσει. Εάν είναι βασιλεύς του Ισραήλ, του ευλογημένου δηλαδή λαού του Θεού, ας καταβεί από τον σταυρόν και
θα τον πιστέψομεν. Έχει στηρίξει τας ελπίδας του και την πεποίθησή του εις τον Θεόν. Ας τον γλιτώσει τώρα, αν πράγματι τον θέλει ο Θεός, διότι είπεν ότι είμαι Υιός του Θεού. Το ίδιο δε και οι δύο ληστέ που σταυρώθηκαν μαζί του, τον ύβριζαν. Από την 10η ώρα έγινε σκοτάδι εις όλην την γην έως τις 3 το απόγευμα. Κατά δε την 3η απογευματινή ώραν εφώναξε ο Ιησούς με φωνή μεγάλη και είπε «Ηλί, Ηλί, λιμά σαβαχθανή» του τέστη «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες». Μερικοί δε από εκείνους που εστέκονται εκεί και δεν εγνώριζαν την αραμαϊκή γλώσσα, όταν άκουσαν αυτό, έλεγαν ότι τον Ηλία φωνάζει ούτως. Και αμέσως ένας από αυτούς έτρεξε και πήρε ένα σφουγγάρι και αφού το βούτυξε στο ξύδι, το ετύλιξε σε ένα καλάμι και προσπαθούσε να τον ποτίσει. Οι υπόλοιποι όμως έλεγαν «Άφησε να είδομε αν θα έρθει ο Ηλίας να τον σώσει». Ο δε Ιησούς, αφού εφώναξε με μεγάλη φωνή, άφηκε μόνος του και θεληματικός να φύγει εκ του σώματος η ψυχή του. Και ειδού, το παραπέτασμα που εχώριζε εις τον αόν τα Άγια από τα Άγια των Αγίων εσχίστη εις τα δύο, από επάνω έως κάτω. Η δε γη εσύστη και επέτρε στην περιφέρεια της Ιερουσαλήμ εσχίστησαν εξαιτίας του σεισμού. Και τα μνημεία που ήσαν στους σχισθέντες βράχους ηνύχθησαν. Και από τα νυχθέντα τη στιγμή εκείνη μνημεία, πολλά σώματα των πεθαμένων Αγίων αναισθήθησαν, όταν μετά 3 ημέρας αναισθήθη πρώτος ο Χριστός. Και αφού εξήλθαν από τα μνημεία μετά την Ανάστασή Του, εμπήκαν στην Αγίαν Πόλην και φανερώθησαν εις πολλούς. Ο δε εκατόνταρχος και εκείνοι που μαζί του εφύλαταν τον Ιησούν, όταν είδαν τον σεισμόν και όσα έγιναν, εφοβήθησαν πολύ και έλεγον «Πράγματι αυτός ήτο Υιός Θεού». Ήσαν δε εκεί και γυναίκες πολλέ και από μακριά παρετήρουν. Αυτοί ακολούθησαν τον Ιησού από τη Γαλιλαία και τον υπηρετούσαν, μεταξύ των οποίων ήσαν η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία η μητέρα Ιακώβου και του Ιωσή και η μητέρα των Υιών Ζεβεδαίου. Όταν δε προχώρησε το δειλινό, ήρθε κάποιος άνθρωπος πλούσιος καταγόμενος από την Αρημαθέα, ονομαζόμενος Ιωσήφ, ο οποίος και αυτός υπήρξε μαθητής του Ιησού. Αφού δε προσήλθε στον Πιλάτο, ζήτησε το σώμα του Ιησού. Τότε ο Πιλάτος διέταξε να δοθεί τούτο. Και αφού επήρε ο Ιωσήφ το σώμα, το ετύλιξε εις συνδόνα καθαρά και αμεταχείριστο και το έβαλε στο καινούριο μνημείο του, το οποίο είχε σκαλίσει στο βράχο. Και αφού εκύλησε μεγάλο λίθο στη θύρα του μνημείου, έφυγε. Ήτο δε εκεί η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, η οποία κάθοντο απέναντι στον τάφον. Την άλλη δε ημέρα, η οποία επακολουθεί μετά την Παρασκευή, εμαζεύτηκαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι ενώπιον του Πιλάτου και είπαν «Κύριε, ενθυμήθημεν ότι εκείνος ο λαοπλάνος είπε, όταν ακόμη έζει, μετά 3 ημέρες από το θανάτου μου ανασταίνομαι. Πρόσταξε λοιπόν να ασφαλιστεί ο τάφος μέχρι τις 3ης ημέρας, μήπως έλθουν οι μαθητές του εν καιρό νυχτός και κλέψουν αυτόν και υπούν εις τον λαόν ότι ανέστη από τον νεκρόν και είναι η τελευταία αυτή πλάνη του λαού χειροτέρα από την πρώτη, που τον επίστευσαν ως Μεσσία. Είπε δε ο Πιλάτος, λάβετε φρουρά
πηγαίνετε και ασφαλίσατε μόνοι σας τον τάφο, καθώς εσείς ξεύρετε. Αυτοί δε, αφού επήγαν, εισφάλισαν τον τάφο, έβαλαν δηλαδή σφραγίδες στο λίθο που σκέπαζε το μνημείο και τοποθέτησαν τη φρουρά. Αργά δε κατά τη νύχτα του Σαββάτου, την ώρα που ξημέρωνε η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, ήλθεν η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία για να ειδούν τον τάφον. Και ειδού έγινε σεισμός μεγάλος, διότι άγγελος Κυρίου αφού κατέβει από τον ουρανό και ήλθε κοντά στο μνημείο, εκύλησε την πέτρα από τη θύρα και κάθετο πάνω σε αυτήν. Ήτο δε το εξωτερικό του σχήμα και το πρόσωπό του λαμπρό σαν αστραπή και το φόρεμά του άσπρο σαν το χιόνι. Από το φόβο δε τον οποίον προκάλεσε, συγκλονίστηκαν οι φρουροί και έγιναν σαν νεκροί. Αποκριθείς δε ο άγγελος είπε στις γυναίκας, «Μη φοβήστε εσείς, διότι γνωρίζω ότι ζητείτε με πόθο και ευλάβεια τον Ιησού τον Εσταυρωμένο. Δεν είναι εδώ, διότι ανέστη, όπως είπε, ελάτε και δείτε τον τόπο που έκειτο ο Κύριος». Και αφού υπάγεται γρήγορα, είπατε στους μαθητάς του ότι ανέστη από τους νεκρούς και ειδού πηγαίνει πρωτύτερα από σας στη Γαλιλαία. Εκεί θα τον ειδείτε. Ειδού σας είπα εκείνο που έλαβα εντολή να σας είπω. Και οι γυναίκες, αφού γρήγορα βγήκαν από το μνημείο, με φόβο ένεκα της αγγελικής οπτασίας και με χαρά μεγάλη ένεκα του χαρμοσύνου αγγέλματος, έτρεξαν να πούν αυτά όλα στους μαθητάς. Καθώς δε πήγαιναν να πούν αυτά στους μαθητάς του, ειδού ο Ιησούς τα συνάντησε και είπε, «Χαίρετε». Αυτέ δε, αφού επλησίασαν, δεν ετόλμησαν να τον αγγίσουν στο σώμα, αλλά με ευλάβεια πολλοί έπιασαν μόνο τους πόδας του και τον προσκύνησαν. Τους λέγει τότε ο Ιησούς, «Μη φοβήστε, πηγαίνετε να αναγγείλετε στους αδελφούς μου ή να απέλθουν στην Γαλιλαία και εκεί θα με ειδούν». Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας κατά Μάρκον Ευαγγέλιον. Και ενώ αυτοί έτρωγον, επήρε ο Ιησούς τον άρτο και αφού ευχαρίστησε τον επουράνιο πατέρα, τον έκοψε εις τεμάχια και έδωκε σε αυτούς και είπε, «Λάβετε, φάγετε, αυτό που σας δίνω είναι το σώμα μου». Και αφού πήρε το ποτήριο, ευχαρίστησε και έδωκε εις αυτούς και ήπιον από αυτό όλοι. Και είπε εις αυτούς, «Τούτο που πίνετε είναι το αίμα μου, με το οποίο επικυρούται η νέα διαθήκη και το οποίο χύνεται προς σωτηρίαν πολλών. Αληθινά σας λέγω, ότι δεν θα πιω πλέον από το προϊόν και γέννημα της αμπέλου μέχρι της ημέρας εκείνης, όταν εφρενόμενος θα το πίνω καινούργιο και πολύ πιο χαρμόσυνο στη Βασιλεία του Θεού». Ο μυστικός ούτως δείπνος δηλαδή είναι πρόγευμα της τελείας κοινωνίας και ενώσεώς μας, που θα πραγματοποιηθεί ένα τελευταίο χαρά εις την ουράνιον Βασιλεία του Θεού. Και αφού έψαλαν ύμνον, ευγήκαν εις το όρος των ελαιών. Και λέγει εις αυτούς ο Ιησούς, ότι όλοι θα κλονιστείτε εις την πίστη σας προς εμέ κατά τη νύχτα ταύτη, διότι έχει γραφεί από τον προφήτη Ζαχαρία, «Θα επιτρέψω εγώ, Θεός και Πατήρ, να χτυπηθεί και να θανατωθεί ο ποιμήν, ήτι ο Χριστός, και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα του κουβαδιού, του τέστην οι μαθητέ μου. Όταν όμως αναστηθώ, θα σας προλάβω στη Γαλιλαία, όπου θα υπάγω πρωτύτερα από σας και θα σας περιμένω». Αλλά ο Πέτρος είπε, «Κι αν όλοι κλονιστούν εις την πίστην, εγώ όμως δεν θα σκανδαλιστώ». Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Αληθινά σου λέγω, ότι εσύ που τώρα λέγεις αυτά σήμερον, κατά τη νύχτα αυτή, προτού να λαλήσει δύο φορές ο πετεινός,
θα με απαρνηθείς 3 φορές. Αυτός δε επέμενε πολύ περισσότερο και έλεγε, εάν χρειαστεί να αποθάνω κι εγώ μαζί σου, κατ' ουδένα λόγο θα σε αρνηθώ. Τα ίδια δε έλεγαν και όλοι οι μαθηταί. Η αγωνία της Γεστημανή. Και έρχονται σε κάποιο περιφραγμένο αγρόκτημα που ελέγεται Γεστημανή και λέγει στους μαθητάς του, καθίσετε εδώ, ωσότου προσευχηθώ. Και παίρνει μαζί του τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και άρχισε να καταλαμβάνεται από μεγάλη λύπη και έκπληξη για το σκληρό πάθημα που του ετοίμαζαν με πρωτοφανές μίσος αυτοί τους οποίους αυτός τόσο αγάπησε και να αισθάνεται βάρος μεγάλο στην καρδιά του και λέγει σε αυτούς «Είναι καταλυπημένη η ψυχή μου μέχρι σημείου που να κινδυνεύω να αποθάνω. Μείνετε εδώ και αγρυπνείτε». Και αφού προχώρησαν λίγο, έπεσε με το πρόσωπο κατά γης και προσήφχε το. Εάν είναι δυνατόν, χωρίς να ματαιωθεί το περισσοτηρίας των ανθρώπων σχέδιων του Θεού, να περάσει μακράν από αυτόν η ώρα των παθών και του θανάτου. Και έλεγε, «Αβά, πατέρα μου, όλα σου είναι δυνατά. Απομάκρυνε από εμέ το ποτήριο τούτο του μαρτυρικού θανάτου, αλλά όχι εκείνο που θέλω εγώ, αλλά εκείνο που θέλει εσύ, αυτό να γίνει». Και έρχεται και τους ευρίσκει να κοιμώνται και λέγει στον Πέτρο, «Σίμων, σύ προλίγου έδιδες σε μέ τόσες υποσχέσεις, κοιμάσαι. Δεν παρώσατε ούτε μια ώρα να μείνετε άγρυπνοι. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, για να μην καταληφθείτε και κυριαυτείτε από πειρασμό που θα κλονίσει την πίστη σας. Το μεν βάθος της ψυχής σας είναι πρόθυμο να επακούει στο καθήκον. Το σαρκικό φρόνημα όμως κάνει την ανθρώπινη φύση αδύνατη και παρασύρει τον άνθρωπο παρά την αγαθή πρόθεσή του εις το κακό». Και πάλι, αφού έφυγε από αυτούς, προσευχήθηκε, είπε τον αυτόν λόγον. Και αφού επέστρεψε, τους ήβρε πάλι να κοιμώνται, διότι τα μάτια τους ήταν βαριά από τον εισταγμό και δεν ήξεραν τι να του αποκριθούν. Και έρχεται για τρίτη φορά και τους λέει, «Περίεργο, ύστερα από όσα σας είπα, κοιμάστε ακόμη και αναπάβεστε. Αρκεί πλέον ο ύπνος. Ήλθε η ώρα, ιδού, παραδίδεται ο Υιός του ανθρώπου εις τα σχήρα των αμαρτωλών. Σηκωθείτε, ας πηγαίνουμε προς συνάντησή των. Ιδού επλησίασε αυτός που με παραδίδει στους σταυρωτές μου». Και αμέσως, ενώ ο Ιησούς ομίλει ακόμη, ήλθε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, που ήταν ένας από τους 12, και μαζί με αυτόν όχλος πολλής, με μαχαίρια και ρόπαλα, από τους αρχιερείς και γραμματείς και προεστούς. Είχε δώσει δε αυτός που τον παρέδιδε στους εχθρούς του συμφωνημένο σημείο σε αυτούς λέγον, «Εκείνον που θα φιλήσω, αυτός είναι ο Ιησούς». Συλλάβετε τον και μεταφέρατε τον με ασφάλεια. Και αφού ήλθε εκεί ο Ιούδας, αμέσως τον επλησίασε και είπε, «Χαίρε διδάσκαλε, και με υποκρισία τον φίλησε θερμά». Αυτοί δε έβαλαν πάνω το χέρι και τον συνέλαβαν. Ένας δε κάποιος από αυτούς που βαρέστηκαν, αφού τράβηξε το μαχαίρι, χτύπησε το δούλο του αρχιερέως και του έκοψε το αυτί. Και ο Ιησούς έλαβε το λόγο και τους είπε, «Σαν να επρόκειτο περί ληστού, ευγήκατε με μαχαίρια και με ρόπαλα να με πιάσετε. Κάθε μέρα ήμουν κοντά σας και δίδασκα μέσα στο ιερό και δεν με πιάσατε. Αλλά όλα αυτά έγιναν για να πληρωθούν και παληθεύσουν επροφητεία των γραφών, οι οποίες προλέγουν ότι θα με μεταχειριστείτε σαν κακοποιό». Και οι μαθητές τον αφήγαν και έφυγαν όλοι. Και κάποιος νέος ακολούθησε αυτόν γυμνός, τυλιγμένος με μια συνδόνα.
και τον έπιασαν οι του αποσπάσματος νεότεροι. Εκείνος όμως αφήκε τη συνδόνα στα χέρια τους και έφυγε από αυτούς γυμνός. Έτσι, ούτε αυτός έμεινε με τον Ιησού. Ο Ιησούς ενώπιον του συνεδρίου καταδίκη εις θάνατον και έφεραν τον Ιησού προς τον αρχιερέα και μαζεύτηκαν για να συνεδριάσουν με αυτόν όλοι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς. Και ο Πέτρος ακολούθησε αυτόν από μακριά έως ότου μπήκαν στην εσωτερική αυλή του αρχιερέως και κάθετο μαζί με τους υπηρέτες και θερμαίνε το απλησίον στο φως που έριπτεν η φωτιά, ώστε εφαίνω το καλά εις όλους που εκάθεντο εκεί. Και οι αρχιερείς και όλο το συνέδριο ζήτουν μαρτυρία ενοχοποιητική κατά του Ιησού για να τον θανατώσουν και δεν έβρισκαν. Δεν έβρισκαν δε ενοχοποιητική μαρτυρία, διότι πολλοί μεν κατέθεταν ψέματα εναντίον του. Άλλοι μαρτυρίε δεν ήσαν σύμφωνοι μεταξύ τους. Και μερικοί σηκώθηκαν και ψευδομαρτυρούσαν εναντίον του και έλεγαν ότι εμείς τον ακούσαμε με τα αυτιά μας να λέγει ότι εγώ θα κρυμνήσω τον ναόν αυτόν που είναι κτισμένος από χέρια ανθρώπινα και μέσα σε 3 ημέρες θα ανοικοδομήσω άλλον ναόν που δεν γίνεται από χέρια ανθρώπινα. Αλλά και έτσι που κατέθεσαν δεν ήταν σύμφωνος η μαρτυρία των. Και αφού εσηκώθη ο αρχιερεύσης στο μέσον, ρώτησε τον Ιησούν και είπε «Δεν αποκρίνεσαι τίποτε, τι σε κατηγορούν αυτοί». Αυτός δε σιώπα και δεν απήντησε τίποτε. Πάλιν ο αρχιερεύσης τον ερωτά και είπε «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός εκείνου, που μόνος πρέπει λατρευτικός να ευλογείται και να υμνείται». Ο δε Ιησούς του είπε «Εγώ είμαι». Και θα είδετε τον Υιόν του ανθρώπου, τον Μεσσίαν, να κάθεται στα δεξιά του παντοδυνάμου Θεού και να έρχεται επάνω εις τα σύννεφα του ουρανού. Ο δε αρχιερεύς, με υποκριτικό και επιδεικτικό αποτροπιασμό για τη φρικτή βλαστημία, έσκησε τα ρούχα του σύμφωνα με τη συνήθεια που επεκράτη μεταξύ των Ιουδαίων και είπε «Τι μας χρειάζονται πλέον μάρτυρες. Ακούσατε καθαρά, ώστε να μην σας μείνει καμιά αμφιβολία τη βλαστήμια που ξεστόμησε. Τι γνώμη έχετε?» Αυτοί δε όλοι αποφάνθηκαν κατά αυτού ότι είναι ένοχος βλαστημίας που τιμωρείται με θάνατο. Και άρχισαν μερικοί να τον φτύνουν και να του σκεπάζουν γύρω το πρόσωπό του για να μην βλέπει και να τον κολαφίζουν και να του λέγουν «Προφήτευσέ μας, ποιος εκτύπησε?» Και οι υπηρέτες τον εκτύπησαν με ραπίσματα. Και ενώ ο Πέτρος ήταν κάτω εις την αυλήν, ήλθε μία από τα συμπηρετρίας του αρχιερέως. Και όταν είδε τον Πέτρο να ζεσταίνεται, αφού τον εκείταξε προσεκτικά, είπε «Και εσύ ήσουν με τον Ιησού τον Ναζαρινό?» Αυτός όμως αρνήθηκε και είπε «Δεν ξέρω, ούτε καταλαβαίνω τι λες εσύ». Και βγήκε έξω στο προάβλιο και λάλησε ο πετεινός. Και η υπηρέτρια, όταν τον ξαναείδε, άρχισε να λέει σε αυτούς που έστεκαν εκεί ότι αυτός είναι από εκείνους. Αυτός δε πάλι ερνήτο. Και ύστερα από λίγο, πάλι εκείνοι που έστεκαν εκεί έλεγαν στον Πέτρο «Αληθώς, από αυτούς είσαι, διότι είσαι Γαλιλαίος και η προφορά της ομιλίας σου μοιάζει με την προφορά των κατοίκων της Γαλιλαίας». Αυτός δε άρχισε να επικαλείται κατάρες κατά του εαυτού του και να ορκίζεται ότι δεν γνωρίζω τον άνθρωπο αυτόν που λέγεται. Και για δευτέρα φορά ελάλησε ο πετεινός και ενθυμήθη ο Πέτρος των λόγων που είπε ο Ιησούς ότι προτού να λαλήσει ο πετεινός 2 φορές θα μ' απαρνηθείς 3 φορές. Και άρχισε να κλαίει. Ο Ιησούς πρώτου Πιλάτου. Και αμέσως μόλις έγινε πρωί, έκαναν σύσκεψη αρχιερείς με τους προεστούς και τους γραμματείς
και όλο το συνέδριο περί το πώς έπρεπε να ενεργήσουν πλησίον του Επιτρόπου της Ρώμης. Και μετά τη σύσκεψη αυτή, αφού έδασαν τον Ιησού, τον έφεραν και τον παρέδωσαν στον Πιλάτο, κατηγορούντες αυτόν ως αντάρτη και ως φετεριζόμενο το αξίωμα του βασιλέως των Ιουδαίων. Και τον ερώτησε ο Πιλάτος, «Συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Αυτός δε απεκρίθηκε, τους είπε, «Συ λέγεις ότι είμαι βασιλεύς των Ιουδαίων. Η βασιλεία μου όμως δεν είναι όπως την εννοεί εσύ η κατηγορή μου». Και επειδή εντωμεταξύ ο Πιλάτος επίστη ότι η κατηγορία του ήταν αβάσιμος, οι αρχαιοίς τον κατηγόρουν για πολλά άλλα. Αυτός όμως δεν απεκρίθηκε τίποτε. Ο Πιλάτος πάλι τον ρώτησε και είπε, «Δεν αποκρίνεσαι τίποτε. Κοίτα πόσες κατηγορίες μαρτυρούν εναντίον σου. Δεν απολογείσαι τίποτε για αυτές?» Αλλά ο Ιησούς δεν απεκρίθη πλέον τίποτε, ώστε θαύμαζε ο Πιλάτος για τη γαλήνη και την αταραξία την οποία εδείκνυε σε στιγμές που τόσο κινδύνευε αυτή η ζωή του. Εις κάθε εορτή δε του Πάσχα εσυνήθιζε ο ηγεμόν να αφήνει ελεύθερο προς χάρη τον ένα φυλακισμένο, όποιον θα εζήτουν. Ήτο δε ένας που ελέγε το Βαραβάς, δεμένος και φυλακισμένος με τους στασιαστές, οι οποίοι στη γνωστή κατά τις ημέρες εκείνης στάση είχαν κάνει φόνο. Και φώναξε δυνατά το πλήθος του λαού και άρχισε να ζητεί από τον Πιλάτο εκείνο που πάντοτε συνήθιζε να τους κάνει, δηλαδή να τους ελευθερώσει ένα δέσμιο. Ο δε Πιλάτος απεκρίθη σε αυτούς και είπε, «Θέλετε να σας ελευθερώσω τον βασιλέα των Ιουδαίων?» Και τους πρότεινε να ελευθερώσει τον Ιησού, διότι γνώριζε ότι άνε καυθόνου τον είχαν παραδώσει οι αρχιερείς. Οι δε αρχιερείς έφεραν άνω κάτω τον όχλο και τον έπεισαν να τους ελευθερώσει μάλλον τον Βαραβάν. Ο Πιλάτος δε απεκρίθη πάλι και τους είπε, «Τι λοιπόν θέλετε να κάνω? Αυτόν τον οποίον εσείς ονομάζετε βασιλέα των Ιουδαίων?» Αυτοί δε πάλι φώναξαν, «Σταύρωσέ τον!» Ο Πιλάτος όμως τους έλεγε, «Δεν μπορώ να τον δικάσω σε θάνατο, διότι πιο κακό έπραξε». Αυτοί δε περισσότερο φώναζαν, «Σταύρωσέ τον!» Ο δε Πιλάτος, επειδή ήθελε να ικανοποιήσει και ευχαριστήσει το πλήθος του λαού, τους ελευθέρωσε τον Βαραβά και αφού διέταξε να μαστιγώσουν τον Ιησού, παρέδωκε αυτόν για να σταυρωθεί. Οι δε στρατιώτες έφεραν τον Ιησού στην εσωτερική αυλή του οικοδομήματος που διέμενε ο πρέτορ και μάζεψαν εκεί όλη τη φρουρά. Και για να διακομωδήσουν τις βασιλικές αξιώσεις, τον ενέδισαν κόκκινο μανδύα που ομοίαζε προς βασιλικό ένδυμα και αφού έπλεξαν στέφανο από ακάθια, τον έβαλαν γύρω από την κεφαλή του αντί βασιλικού στέματος και άρχισαν να τον χαιρετούν εμπεκτικώς και να λέγουν «Χαίρε βασιλεύ των Ιουδαίων!» Και του εκτύπουν την κεφαλή με κάλαμο και τον έφτυναν και αφού έβαζαν τα γόνατά τους κάτω στο έδαφος, τον επροσκύνουν. Και όταν τον ενέπαιξαν, του έβγαλαν τον κόκκινο μανδύα και τον έντυσαν με τα δικά του ρούχα και τον έβγαλαν έξω στην πόλη για να τον σταυρώσουν. Και επειδή δεν αντίχε πλέον να βαστάζει το σταυρό του, εγκάρευσαν κάποιον που διέβαινε από εκεί την ώρα εκείνη, το Σίμωνα τον Κυριναίο, ο οποίος ήρχε το από το χωράφι του, τον πατέρα του Αλεξάνδρου και του Ρούφου, και τον υποχρέωσαν να σηκώσει το σταυρό του και τον έφεραν στον τόπο του Γολγοθά, όνομα που όταν μεταφραστεί σημαίνει «τόπος κρανίου». Και για να μην αισθανθεί πολύ τους πόνους της σταυρώσεως και διευκολυνθούν στην εκτέλεσή της σταυρωτέ, του έδωσαν να πιεί ως ναρκωτικό ίνον ανακατεμένο με σμύρνα. Αυτός όμως
δεν το επήρε. Κι όταν τον εσταύρωσαν, εμπήρασαν τα ρούχα του, αφού έριχνα σε αυτά λαχνό, περί του τι θα έπαιρνε ο καθένας τους. Ήτο δε ορατρής από την ανατολή του ηλίου και τον εσταύρωσαν. Κοίτο η επιγραφή της κατηγορίας του γραμμένη στο επάνω μέρος του σταυρού, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Και μαζί με αυτόν, για να τον παραστήσουν ως κακοποιό και τον εξευτελήσουν, σταύρωσαν δύο ληστές, ένα από τα δεξιά του και ένα από τα αριστερά του. Και πραγματοποιήθηκε έτσι η προφητεία της γραφής που λέει «Και κατετάχθη μεταξύ των παραβατών του νόμου και των κακούργων και τιμωρήθη μαζί με αυτούς ως άνομος και με τα ανώμων ελογίστη». Και εκείνοι που περνούσαν από κοντά τον βλαστημούσαν και κινούσαν εμπεκτικά τις κεφαλές τους και έλεγαν «Ουε, σύ που θα κρύμνιζες τον ναό και σε τρεις μέρες θα τον οικοδομούσες. Σώσε τον εαυτό σου και κατέβα από το σταυρό». Παρομοίως και οι αρχιερείς τον περιέπαιζαν μεταξύ τους με τους γραμματείς και έλεγαν «Άλλους έσωσε με τα αγυρτικά του θαύματα, τον εαυτό του όμως δεν δύναται να σώσει». Ο Χριστός, ο βασιλεύς του ευλογημένου λαού του Θεού, ας καταβεί τώρα το σταυρό για να δούμε το θαύμα αυτό της απελευθερός Θεός του και να πιστέψουμε. Και αυτοί που ήταν σταυρωμένοι μαζί του τον έβριζαν. Όταν δε η ώρα έγινε 6 από την ανατολή του ηλίου, δηλαδή μεσημέρι, έγινε σκότος σ' όλη τη γη μέχρι τις 9, τουλάχιστον δηλαδή ως τις 3 το απόγευμα. Και κατά την 9η ώραν εφώναξε με μεγάλη φωνή ο Κύριος «Ελοή, Ελοή, λιμά σαβαχθανή», το οποίο να τα εξηγηθεί στην ελληνική γλώσσα σημαίνει «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες». Και μερικοί από εκείνους που έστεκαν εκεί, όταν άκουσαν αυτό έλεγαν «Ιδού, φωνάζει τον Ηλία». Έτρεξε δε ένας και γέμισε με ξύδι ένα σφουγγάρι και αφού το έβαλε γύρω από ένα καλάμι, τον πότιζε λέγον «Αφήσατε με και μη με εμποδίζετε να προλάβω τη λιποθυμία του, για να δούμε αν θα έρθει ο Ηλίας να τον κατεβάσει». Ο Ιησούς αφήκε φωνήν μεγάλην και εξεψύχησε και το καταπέτασμα που εχώριζε εις τον ναόν τα Άγια από τα Άγια των Αγίων εσχίστη στα δύο από επάνω έως κάτω. Ο δε εκατόνταρχος που εστέκετο απέναντί του είδε μαζί με τα άλλα έκτακτα σημεία που συνέβησαν ότι ο Ιησούς εξεψύχησε όχι από εξάντληση όπως επέθαιναν οι σταυρωμένοι, αλλά αφού και φωνή δυνατή που δεν έδειχνε κανένα σημείο θανάτου, είπε «Αλήθεια, ο άνθρωπος αυτός ή το Υιός Θεού». Ήσαν δε και μερικές γυναίκες που μακριά παρητεριούσαν, μεταξύ των οποίων ήσαν και η Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η μητέρα του Ιακώβου, του μικρού και του Ιωσή και η Σαλόμη. Αυτές, και όταν ήταν ο Ιησούς στη Γαλιλαία, τον ακολουθούσαν και τον υπηρετούσαν. Ήσαν δε και άλλε πολλέ, οι οποίοι ανέβησαν μαζί με αυτόν από τη Γαλιλαία στα Ιεροσόλυμα. Και σαν έγινε πλέον βράδυ, επειδή το μέρα Παρασκευής και προετοιμασίας, δηλαδή παραμονή του Σαββάτου, προτού αρχίσει με τη δύση του ηλίου η μέρα του Σαββάτου, κατά την οποία συνέπιπτε και το Πάσχα, ήλθεν ο Ιωσήφ, που κατήγεται από την πόλη Αρημαθέαν, σεβαστό και επίσημο μέλος του Ιουδαϊκού Συνεδρίου, και αυτός είχε πιστέψει στο περί βασιλείας του Θεού κήρυγμα του Ιησού και περίμενε τη βασιλεία αυτή χωρίς να κλονιστεί η ελπίς του από το θάνατο του Ιησού και έλαβε την τόλμη να παρουσιαστεί στον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο Πιλάτος δε εξεπλάγει και υπόρησε όταν τόσο γρήγορα πέθανε ο Ιησούς.
Και αφού προσκάλεσε τον εκατόνταρχο, τον ρώτησε αν είχε ώρα πολύ που πέθανε. Και όταν έμαθε από τον εκατόνταρχο ότι πράγματι απέθανε, εχάρισε στον Ιωσήφ το σώμα. Και εκείνος, αφού αγόρασε συντόνα καινουργική και μεταχείριστη και τον κατέβασε από το σταυρό, τύλιξε το σώμα με τη συντόνα και τον έβαλε χάμω εις μνημείο, όπου ήταν σκαλισμένο μέσα στο βράχο και κύλησε λίθο βαρύ επάνω στο στόμιο του μνημείου. Η δε Μαρία η Μαγδαληνή του Ιωσή, η Μαρία και η άλλη Μαρία του Ιωσή παρατήρουν προσεκτικά με πολύ ενδιαφέρον που ετέθη το σώμα. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, ο Κύριος ενώπιον του Πιλάτου και του Ηρώδου. Και αφού εσηκώθη όλο το πλήθος των πρεσβυτέρων και των αρχιερέων και των γραμματέων που αποτελούσαν το συνέδριο, έφεραν τον Ιησού στον Πιλάτον. Άρχισαν δε να τον κατηγορούν και να λέγουν: αυτόν τον είπαμε να διαστρέφει και να παρακινεί σε επανάσταση το έθνος και να εμποδίζει να δίδουμε φόρους στον Κέσαρα. Και όλα αυτά τα έκαμε διότι λέει για τον εαυτόν του ότι είναι ο Χριστός, δηλαδή είναι βασιλεύς. Ο δε Πιλάτος ερώτησε τον Ιησού και του είπε: «Συ ο αβοήθητος και εγκαταλελειμμένος, είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Ο δε Ιησούς του αποκρίθηκε, είπε: «Το λέγεις και εσύ ότι είμαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Η βασιλεία μου όμως αυτή δεν είναι όπως την εννοείς εσύ και η κατηγορή μου». Ο δε Πιλάτος είπε στους αρχιερείς και τα πλήθη του λαού: «Δεν βρίσκω τίποτε το ένοχο και αξιοκατάκριτο στον άνθρωπο αυτό. Αλλά αυτοί με δύναμη και επιμονή μεγαλύτερη κατηγορούσαν τον Ιησού και έλεγαν ότι αναστατώνει τον λαό και διδάσκει το επαναστατικό του κήρυγμα σε όλη την Ιουδαία. Διότι το άρχισε από τη Γαλιλαία και το μετέφερε έως εδώ». Ο Πιλάτος δε, όταν άκουσε τη λέξη Γαλιλαία, ρώτησε αν ο άνθρωπος είναι Γαλιλαίος. Και όταν επληροφορήθηκε ότι Ιησούς είναι από την επαρχία της εξουσίας, της δικαιοδοσίας του Ηρώδου, τον παρέπεψε στον Ηρώδη, που ήταν και αυτό στα Ιεροσόλυμα κατά τις ημέρες αυτές του Πάσχα. Ο δε Ηρώδης, όταν είδε τον Ιησού, εχάρη πολύ, διότι επεθύμει από πολύ καιρό να τον δει, επειδή άκουγε πολλά για αυτόν και ήλπιζε τώρα να δει κάποιο θαύμα να γίνεται υπ' αυτού. Τον ηρώτα δε ο Ηρώδης και του προέβαλε ζητήματα και ερωτήσεις πολλές. Ο Ιησούς όμως ούτε μία απόκριση έδωσε σε αυτόν. Έστεκαν δε οι γραμματείς και οι αρχιερείς και με επιμονή και ζωηρότητα κατηγορούσαν τον Ιησού. Αφού δε τον εξευτέλισε ο Ηρώδης μαζί με το στράτευμά του και αφού τον ενέπαιξε, τον ενέδισε προς μεγαλύτερο εμπαιγμό με λαμπρά ηγεμονική στολή και τον έστειλε πάλι στον Πιλάτο. Με την κολακευτική ταύτη φιλοφρόνηση που έκανε ο Πιλάτος από στήλας εις τον Ηρώδη τον Ιησού, συνεφιλιώθησαν κατά αυτήν την ημέρα μεταξύ των ιδίων. Και ο Πιλάτος, δηλαδή και ο Ηρώδης, διότι πρωτήτερα είχαν έχθρα μεταξύ τους. Ο Πιλάτος δε αφού συνεκάλεσε τους αρχιερείς και τους άρχοντες του λαού, είπε προς αυτούς: «Μου φέρατε τον άνθρωπον αυτόν και τον κατηγορήσατε ότι αποτρέπει και απομακρύνει το λαό από την υπακοή και νομοφροσύνη προς τον Κέσαρα. Και ειδού εγώ, αφού τον ανέκρινα εμπρός σας, δεν έβρα στον άνθρωπο αυτόν τίποτε το ένοχο και αξιοκατάκριτο από όλα αυτά που τον κατηγορείτε. Αλλά ούτε ο Ηρώδης έβρε ενοχή. Και η ανάκριση σε αυτή του Ηρώδη ήταν σοβαρή, διότι έστειλε προς αυτόν και εσάς για να διατυπώσετε μόνοι σας τις κατηγορίες στον Ηρώδη. Και αφού απεδείχθη ότι δεν έχει διαπραχθεί από αυτόν κανένα έγκλημα άξιο της ποινής του θανάτου, αφού λοιπόν του επιβάλλω κάποια σοφρονιστική ποινή και τον μαστιγώσω, θα τον απολύσω». Υπεχρεούτο δε ο Πιλάτος από έθιμο κάθε εορτή του Πάσχα να αφήνει ελεύθερο προς χάριν αυτόν ένα φυλακισμένο. Εφώναξε δε όλο μαζί το πλήθος και είπε: «Σήκωσε αυτόν από το μέσον, θανάτωσέ τον, άφησέ μας δε ελεύθερο τον Βαραβάν».
ο οποίος είχε ρηφθεί στη φυλακή για κάποια στάση που έγινε στην πόλη των Ιεροσολύμων και για κάποιο φόνο. Πάλι λοιπόν ο Πιλάτος φώναξε και μίλησε προς το λαό, επειδή ήθελε να αφήσει ελεύθερο τον Ιησού. Αυτοί όμως εφώναζαν δυνατά και έλεγαν «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Ο δε Πιλάτος για τρίτη φορά τους είπε «Θα τον αφήσω ελεύθερο και δεν θα τον σταυρώσω, διότι τι κακό έκανε αυτός. Δεν έβρωνε σε αυτόν τίποτε το άξιο της ποινής του θανάτου. Θα τον μαστιγώσω λοιπόν και θα τον αφήσω ελεύθερο». Αυτοί όμως επέμεναν με μεγάλες φωνές και ζητούσαν να σταυρωθεί ούτως. Και υπερίσχυσαν οι φωνές τους και των αρχιερέων, ώστε να μην ακούγεται η φωνή του Πιλάτου. Ως εκ τούτου δε ο Πιλάτος έβγαλε την οριστική απόφαση να γίνει αυτό που ζήτουν. Τους άφησε δε ελεύθερο τον Βαραβάν, ο οποίος είχε ρηφθεί στη φυλακή για στάση και φόνο και του οποίου την απόλυση ζητούσαν οι Ιουδαίοι. Τον δε Ιησούν παρέδωκε να τον κάνουν ό,τι αυτοί ήθελαν, δηλαδή να τον σταυρώσουν. Και όταν πήγαιναν στον τόπο της σταυρώσεως, επειδή ο Ιησούς είχε εξαντληθεί και δεν αντίχε πλέον να βαστάζει το σταυρό του, έπιασαν κάποιον Σίμωνα Κυριναίων που ήρχε του από το χωράφι και έβαλαν επί των ώμων του το σταυρόν για να τον φέρει ο πίσω από τον Ιησού. Τον ακολουθούσε δε πλήθος λαού και γυναικών, οι οποίες έστιθοκοπούντο και τον έκλεον. Αφού δε έστρεψε προς αυτές, ο Ιησούς είπε «Γυναίκες, κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, μη κλαίετε δι' εμέ, αλλά κλαίετε τους εαυτούς σας και τα παιδιά σας. Και ειδού έρχονται οι μέρε, κατά τας οποίας θα υπούν, καλότυχες είναι οι στήρες γυναίκες και οι κοιλιές που δεν ευγέννησαν και οι μαστοί που δεν θύλασαν μικρά. Διότι εκείνοι που θα έχουν παιδιά θα θλίβονται πολύ, επειδή θα αισθάνονται τη δυστυχία και τα δεινά των παιδιών τους». Τότε κατά τις ημέρες εκείνες, επειδή δεν θα μπορούν να υποφέρουν τα δεινά, θα αρχίσουν να λέγουν στα όρη «Πέσατε επάνω μας» και στα βουνά θα λένε «Σκεπάστε μας να αποθάνουμε δια μιας και να γλιτώσουμε από τα ανυπόφορα βάσανα». Και θα είναι πράγματι ανυπόφορα τα βάσανα, διότι αν είσαι με που είμαι αθώος και μοιάζω προς χλωρό δέντρο, επειδή έχω θεία ζωή, κάνουν αυτά οι Ρωμαίοι, σε εσάς που είστε δέντρο ξηρό και νεκρό ένεκα της αμαρτίας, τι θα συμβεί. Οδηγούνται εδώ στον τόπο της εκτελέσεως υπό των στρατιωτών και άλλοι δύο κακούργοι για να θανατωθούν μαζί του. Και όταν έφτασαν στον τόπο, όπου λόγω του εξωτερικού σχήματος ελέγεται Κρανίων, εκεί σταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους, τον ένα μεν δεξιά του Ιησού, τον άλλον δε αριστερά. Ο Ιησούς όμως, αντιθέτως προς τα βασανιστήρια που του έκαναν, έλεγε «Πάτερ, συγχώρησέ τους, διότι είναι τυφλωμένοι από τα πάθη των και δεν ξέρουν τι κάνουν. Φωνεύουν τον Μεσσία τους και δεν καταλαβαίνουν ότι με αυτό καταφέρουν θανάσιμο χτύπημα κατά του εαυτού των». Και όταν εμοίραζαν τα ενδύματά του, έριπταν λαχνών. Και στέκεται ο λαός και παρετήρη σαν να επρόκειτο περί θαύματος περιέργου. Περιέπαιζαν δε οι άρχοντες μαζί με μικρούς και μεγάλους εκ του λαού και έλεγαν «Άλλους έσωσε με τα γύρτικά του θαύματα, ας σώσει τώρα τον εαυτό του, αν αυτός είναι ο Χριστός και αν πράγματι έχει εκλεγεί από το Θεό για να πραγματοποιήσει το σχέδιο της σωτηρίας του Ισραήλ». Τον ενέπαιζαν δε και οι στρατιώτες, οι οποίοι πλησίαζαν και του πρόσφεραν ξύδι και έλεγαν «Είσαι εσύ ο βασιλεύς των Ιουδαίων? Σώσε τον εαυτό σου από το σκληρό αυτό μαρτύριο, θα σου φέρει το θάνατο». Ήταν δε και επιγραφή εις πίνακα στερεωμένη από πάνω του, γραμμένη με γράμματα ελληνικά και ρωμαϊκά και εβραϊκά. «Αυτός είναι ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Ένας δε από τους κακούργους που εκκρεμάστηκαν στο σταυρό, τον ενέπαιζε με βλαστήμιες ύβρις και έλεγε «Αν είσαι ο Χριστός, σώσε τον εαυτό σου και μας». Του αποκρίθηκε δε ο άλλος και τον επέπλητε λέγον
Ύστερα από λίγο θα εμφανιστείς ενώπιον του Θεού. Ούτε ο φόβος λοιπόν του Θεού σε συγκρατεί από το να προσθέτεις και τώρα νέες αμαρτίες στον εαυτό σου. Δεν θυμάσαι το παρελθόν σου και τα τόσα εγκλήματά σου, διότι υφίσταται την αυτήν καταδίκη και την αυτήν ποινή του Σταυρού, την οποίαν και αυτός. Και εμείς μεν δικαίως τιμωρούμεθα, διότι απολαμβάνομαι άξια εκείνο που επράξαμε. Αυτός όμως δεν έκανε τίποτε το άτοπο και απρεπές. Πολύ περισσότερο δεν έκανε τίποτε το εγκληματικό. Και έλεγε αυτός τον Ιησού, «Ενθυμίσουμε, Κύριε, όταν θα επανέλθεις τη δόξα και τη δύναμη της Βασιλείας Σου, και ανάστησέ με για να απολαύσω κι εγώ αυτήν». Και είπε σε αυτόν ο Ιησούς, «Εν πάση αληθεία σε βεβαιώ, ότι σήμερον, από τη στιγμή που θα ποθάνουμε, θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». Ήτο δε ώρα περίπου έξ από την ανατολή του ηλίου, δηλαδή μεσημβρία, και έγινε σκότος όλη τη γη ως τις 3 το απόγευμα και σκοτίνιασε ο ήλιος. Και σχίστη εις ο μέσον το παραπέτασμα που χώριζε εις το ναόν τα Άγια από τα Άγια των Αγίων. Και φώναξε με φωνή μεγάλη ο Ιησούς και είπε, «Πάτερ, γεμάτος ελπίδα και εμπιστοσύνη είσαι, παραδίδω στα σχήρα σου την λογική και αθάνατη ψυχή μου. Πάτερ, η σχήρα σου παρατήθη με το πνεύμα μου». Και αφού είπε τους λόγους αυτούς, εξεψύχησε. Όταν δε είδε ο εκατόνταρχος αυτό που έγινε, το σκότος δηλαδή και το σεισμό, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο Χριστός ως άνθρωπος που όριζε τη ζωή του παρέδωσε το πνεύμα του στον πατέρα του, εδόξασε το Θεό με την ομολογία αυτή που είπε, «Πράγματι αυτός ο άνθρωπος είτε δίκαιος και δεν υπατά το όταν έλεγε τον εαυτό του Υιό του Θεού». Και όλα τα πλήθη του λαού που είχαν έρθει μαζί εκ περιεργίας για να δουν το θέαμα αυτό της θανατικής εκτελέσεως, όταν είδαν όσα έγιναν, εγύρισαν οπίσω στις πόλεις, χτυπώντας τα στήθη τους εις εκδήλωση λύπης και μετανοίας. Όλοι δε οι γνωστοί του, καθώς και οι γυναίκες που τον ακολουθούσαν από τη Γαλιλαία, εστέκονται από μακριά και έβλεπαν και τα περιστατικά της σταυρώσεως του Κυρίου και τα σημεία που ετρόμαξαν όλους και την επάνωδο των ανθρώπων που χτυπούσαν τα στήθη των. Και ειδού, παρουσιάζεται ένας άνθρωπος που λέγεται ο Ιωσήφ, ο οποίος ήταν βουλευτής, μέλος του Ιουδαϊκού Συνεδρίου δηλαδή, άνθρωπος καλός και ευεργετικός, συγχρόνως δε και ενάρετος. Αυτός δεν είχε συμφωνήσει στην απόφαση που έλαβαν κατά του Ιησού, και ούτε στα μέτρα και τις ενέργειές τους, για τον οποίο εξασφάλιζαν την επικύρωση και την εκτέλεση της αποφάσεως. Ήτο δε από την πόλη των Ιουδαίων Αρημαθέαν, και είχε πιστεύσει στο περιβασιλεία του Θεού κήρυγμα του Ιησού και περίμενε και αυτός μαζί με τόσους άλλους μαθητές τη βασιλεία αυτή. Ο διακεκριμένος λοιπόν και ενάρετος αυτός άνθρωπος παρουσιάστηκε στον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Και αφού το κατέβασε από το σταυρό, το τύλιξε σε σεντόνα και το έθεσε σε μνημείο σκαλιστό μέσα στο βράχο, στο οποίο κανείς ακόμη δεν είχε αποτεθεί και ταφεί. Κοίτο ημέρα Παρασκευή. Δεν είχε δύσει ακόμη ο ήλιος. Επλησίαζε όμως το εσπερινό φως να αρχίσει το Σάββατο. Παρακολούθησαν δε μέχρι τέλους την ταφή οι γυναίκες, οι οποίες είχαν έρθει μαζί με τον Ιησού από τη Γαλιλαία, και παρατήρησαν με προσοχή την τοποθεσία του μνημείου, καθώς και το πώς, σαβανωμένο και τυλιγμένο στη συνδόνα, ετέθη σε αυτό το σώμα του Ιησού. Αφού δε επέστρεψαν εις την πόλη, ετοίμασαν πρώτης δύσεως του ηλίου βότανα αρωματικά και έλαια ευώδη. Και κατά μέν το Σάββατο ησύχασαν σύμφωνα με την εντολή που επιβάλλει αργία κατά το Σάββατο. Κατά την πρώτη δε ημέρα της εβδομάδος, με τα βαθιά χαράματα ήλθαν οι γυναίκες στο μνήμα, φέρουσες τα αρώματα που ετοίμασαν, και μαζί τον ήλθαν και μερικοί άλλοι.
έβρον δε την πέτρα που έφραζε το μνημείο κυλισμένη μακρά από αυτό, και όταν μπήκα στο μνημείο, δεν έβρον το σώμα του Κυρίου Ιησού. Και συνέβη, ενώ αυτοί βρίσκονται σε μεγάλη απορία για το συμβάν αυτό, και ειδού δύο άγγελοι παρουσιάστηκαν εύνης αυτάς ως άνδρες με στολές που άστραπταν από τη λαμπρότητα. Ενώ δε αυτές έγιναν καταφοβισμένες και άγειραν το κεφάλι τους στη γη εξ ευλαβίας, αλλά και διότι δεν αντίχαν στη λάμψη των αγγέλων, είπαν ούτε προς αυτάς. Γιατί ζητείτε μεταξύ των νεκρών αυτόν που τώρα πλέον είναι ζωντανός? Δεν είναι εδώ, αλλά αναστήθη. Ενδυθείτε, ενθυμηθείτε πώς σας ομίλησε και τι σας είπε όταν ακόμη ήταν στη Γαλιλαία, λέγον ότι σύμφωνα με το προκαθορισμένο σχέδιο του Θεού πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί ισχύρας ανθρώπων αμαρτωλών και να σταυρωθεί και την τρίτη ημέρα του θανάτου του να αναστηθεί. Οι δε μυροφόρες ενθυμήθησαν τότε τους λόγους του Κυρίου και αφού επέστρεψαν από το μνημείο, ανήγγυλαν όλα αυτά στους 11 και σε όλους τους άλλους που ήσαν μαζί με τους Αποστόλους. Οι γυναίκες δε που έλεγαν αυτά στους Αποστόλους ήταν η Μαγδαληνή Μαρία, η Ιωάννα, η Μαρία, η μήτρη του Ιακώβου και οι λοιπές που ήσαν μαζί των. Και φάνησαν σε αυτούς σαν φλιαρία επινόησης της φαντασίας οι λόγοι των γυναικών αυτών και δεν τας επίστευσαν. Παρά ταύτα όμως ο Πέτρος εσηκώθηκε, έτρεξε εις το μνημείο και αφού έσκυψε εις τη θύρα, βλέπει τους νεκρικούς επιδέσμους να είναι χάμω εις το μνημείο, μόνοι, χωρίς το σώμα, και επέστρεψε εις το κατάλημά του, θαυμάζον αυτό που έγινε. Ενώπιον του Καϊάφα, άλλε αρνήσεις του Πέτρου, κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον. Εν τω μεταξύ ο Άννας ετελείωσε την ανάκρισή του και κατόπιν τούτο απέστειλε τον Ιησού δεμένο προς Καϊάφαν τον αρχιερέα, ο οποίος εκατοικούσε εις άλλο διαμέρισμα της αυτής οικίας. Ο Σίμων Πέτρος εξικολούθη να στέκεται κοντά στη φωτιά και να ζεσταίνεται. Του είπαν λοιπόν μερικοί από εκείνους που ζεσταίνονται μαζί του, «Μήπως και εσύ είσαι από τους μαθητάς του?» Ειρνήθη εκείνος και είπε, «Δεν είμαι». Λέγει τότε ένας από τους δούλους του αρχιερέως που ήταν συγγενής εκείνου του οποίου ο Πέτρος απέκοψε το αυτί, «Δεν σε είδα εγώ στον κήπο μαζί του?» Πάλι λοιπόν ειρνήθη ο Πέτρος και αμέσως ελάλησε κάποιος πετεινός. Ενώπιον του Πιλάτου. Αφού λοιπόν οι αρχιερείς και το συνέδριο κατεδίκασαν εις θάνατο τον Ιησού, τον έφεραν δεμένο στο σπίτι του Καϊάφα, στο μέρος που έμενε και δίκαζε ο πρέτορ και αντιπρόσωπος της Ρώμης. Ήτο δε πρωί, και αυτοί δεν εμπήκαν στο πρετόριο για να μην μολυνθούν από το ιδαλιλωτρικό σπίτι, αλλά να είναι καθαροί για να φάγουν το βράδυ το δείπνο του Πάσχα. Αφού λοιπόν οι Ιουδαίοι δεν έμπαιναν στο πρετόριο, βγήκε από αυτό προς αυτούς ο Πιλάτος και τους είπε, «Ποια κατηγορία φέρνετε εναντίον του ανθρώπου αυτού?» Απεκρίθησαν και είπαν σε αυτόν, «Εάν δεν είναι το κακοποιός και επιβλαβεί στην κοινωνία, δεν θα σου τον είχαμε παραδώσει». Κατόπιν λοιπόν της απαντήσεως αυτής με την οποία αποσκοπούσαν να προκαταλάβουν τον Πιλάτο για να δεχθεί ούτως αν εφάλισε εξετάσεως την ενοχή του Ιησού, ο Πιλάτος τους είπε, «Αφού λοιπόν έχετε την αξίωση να είστε μόνο εσείς δικαστές στην υπόθεση αυτή, πάρετε τον εσείς και σύμφωνα με τον νόμο σας δικάσατε τον». Είπον λοιπόν προς αυτόν οι Ιουδαίοι, «Εις ημάς δεν επιτρέπεται να θανατώσουμε κανένα». Και ανεγνώρισαν έτσι ότι μόνον ο αντιπρόσωπος της Ρώμης είχε δικαίωμα να θανατώσει τον Ιησού για να επαλαθεύσει εξ αλεκλήρου και ακαρικλήρου.
και ανεγνώρισαν έτσι ότι μόνο ο αντιπρόσωπος της Ρώμης είχε δικαίωμα να θανατώσει τον Ιησού, για να επαληθεύσει εξ ολοκλήρου και επακριβώς ο λόγος του Ιησού, τον οποίον είπε δεικνύον εκ προτέρου με ποιο θάνατο έπρεπε να απεθάνει, ήτι με θάνατο σταυρικό. Όπως οι Ρωμαίοι εθανάτωναν τους καταδίκους των, και όχι διαλυθοβολισμού, όπως εσυνήθιζαν οι Εβραίοι. Εν τω μεταξύ, οι Ιουδαίοι κατηγόρησαν τον Ιησού ότι επεζήτη να γίνει βασιλεύς. Μπήκε λοιπόν πάλι στο πρετόριο ο Πιλάτος και φώναξε ιδιαίτερος τον Ιησού και του είπε, «Είσαι εσύ πράγματι βασιλεύς των Ιουδαίων?» Του απεκρίθη ο Ιησούς, «Από τον εαυτό σου και εξιδίας αντιλήψεως λέγει αυτό, ώστε να αποδίδεις τον τίτλο του βασιλέως έννοια πολιτική και κοσμική, ή άλλοι σου είπαν για με, ότι διεξιδίκησα το αξίωμα του βασιλέως Μεσσίου, οπότε πλέον ο τίτλος βασιλεύς έχει εντελώς διαφορετική έννοια?» Απεκρίθη ο Πιλάτος, «Μήπως εγώ είμαι Ιουδαίος για να ξέρω τις υποθέσεις σας? Το δικό σου το έθνος και αρχιερείς σε παρέδωκαν σε μένα ως ένοχο θανάτου. Τι έκαμες?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Η δική μου βασιλεία δεν προέρχεται από τον κόσμο αυτό, ούτε στηρίζεται επί ανθρώπινης θελήσεως ή κοσμικής δυνάμεως. Εάν ήταν από τον κόσμο αυτό η βασιλεία μου, οι υπηρέτες μου θα έκαναν αγώνα για να μην παραδοθώ στους Ιουδαίους. Τώρα όμως βλέπεις κι εσύ ότι η βασιλεία μου δεν είναι από εδώ, όπως οι άλλες βασιλείες του κόσμου αυτού, αλλά από τον ουρανό. Και γι' αυτό ούτε δι' επαναστάσεως και πολέα μου επιβάλλεται, ούτε τη δύναμη της βίας και των υλικών όπλων χρησιμοποιεί». Κατόπιν λοιπόν των λόγων τούτων περί βασιλείας, είπε προς αυτόν ο Πιλάτος, «Είσαι λοιπόν σύ βασιλεύς?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Το είπες σύ ότι εγώ είμαι βασιλεύς. Δεν είμαι όμως βασιλεύς κοσμικός, όπως εσύ αντιλαμβάνεσαι το βασιλέα. Εγώ γι' αυτό γεννήθηκα και γι' αυτό ήρθα στον κόσμο, για να αποκαλύψω και κηρύξω την αλήθεια και δι' αυτής να κατακτήσω πνευματικό στον κόσμο. Και καθένας που ποθεί και έχει διάθεση να μάθει την αλήθεια, ακούει με κατανόηση και αποδοχή τη φωνή της δασκαλίας μου και συμμορφούμενος προς αυτήν γίνεται πολίτης της πνευματικής και ουρανίου βασιλείας μου». Λέγει σε αυτόν ο Πιλάτος, «Δε βαριέσαι, τι είναι αλήθεια και ποιος μπορεί να την έβρει?» Και αφού είπε αυτό, χωρίς να περιμένει απάντηση, βγήκε πάλι από το πρετόριο προς τους Ιουδαίους και τους είπε, «Δεν ξέρω τι λέγετε εσείς, εγώ δεν βρίσκω καμιά ενοχή σε αυτόν. Υπήρχε όμως κάποιο έθιμο σε εσάς, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να σας ελευθερώσω κατά την εορτή του Πάσχα ένα από τους φυλακισμένους εγκληματίες. Θέλετε λοιπόν να σας ελευθερώσω τον βασιλέα των Ιουδαίων?» Κατόπιν λοιπόν της προτάσεως αυτής του Πιλάτου, εφώναξαν πάλι όλοι και είπαν, «Μη απολύσεις αυτόν, αλλά τον Βαραβάν». Ο Βαραβάς δε αυτός που προτίμησαν από τον Ιησού οι Ιουδαίοι ή το ληστής. Κατόπιν λοιπόν της επιμονής αυτής του πλήθους, για να καταπραίνει αυτό ο Πιλάτος, επήρε τον Ιησού από το μέρος που εστέκετο και έδωσε διαταγές στους στρατιώτες και τον εμαστίγωσαν γυμνωμένο. Και επιπλέον οι στρατιώτε, για να γελιοποιήσουν τις βασιλικές αξιώσεις του Ιησού, αφού έπλεξαν στεφάνι από αγκάθια, το έβαλαν αντί στέματος βασιλικού επί της κεφαλής του και τον ενέδισαν με κόκκινο μανδύα αντί αυτοκρατορικής πορφύρας. Και έλεγαν εμπεκτικώς, «Χαίρε ο βασιλιά των Ιουδαίων», και του έδιναν ραπίσματα. Αφού λοιπόν η μαστίγωση και ο εξευτελισμός ετελείωσαν, ευγήκε πάλι ο Πιλάτος έξω από το πρετόριο και τους είπε, «Ιδού, σας τον φέρνω έξω. Αρκετά τον ετιμωρήσαμε προς χάρη σας.
Βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκω σε αυτόν κανένα έγκλημα και δεν σκοπεύω να τον τιμωρήσω περισσότερο. Βγήκε λοιπόν έξω ο Ιησούς, φορώντας το ακάθινο στεφάνι και τον κόκκινο μανδύα. Και λέγει προς αυτούς ο Πιλάτος, «Είδε, εις ποιαν αθλίαν κατάσταση κατάντησε ο άνθρωπος». Όταν λοιπόν τον είδαν οι αρχιερείς και οι υπηρέτες του συνεδρίου, εφώναξαν δυνατά και είπαν, «Σταύρωσε, σταύρωσε αυτόν». Λέγει σε αυτούς ο Πιλάτος, «Πάρτε τον σεις και σταυρώστε τον. Εγώ δεν βρίσκω καμιά ενοχή σε αυτόν και δεν μπορώ να τον σταυρώσω». Επειδή δε το Ρωμαϊκό κράτος συνήθιζε να αναγνωρίζει τους νόμους των λαών τους οποίους υποδούλωνε, υπενθύμιζε αυτό ο Πιλάτος. Αλλά οι Ιουδαίοι είπαν, «Εμείς έχουμε νόμο και σύμφωνα με τον νόμο μας πρέπει να πεθάνει, διότι έκανε τον εαυτό του Υιό του Θεού και έτσι βλαστήμησε κατά του Θεού». Όταν λοιπόν ο Πιλάτος, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης, παραδέχεται δηλαδή πολλούς θεούς και ημιθέους, άκουσε αυτό το λόγο ότι δηλαδή ο Ιησούς θεωρούσε τον εαυτό του Υιόν του Θεού, ετρόμαξε περισσότερο, φοβηθείς μήπως πράγματι ο Ιησούς ή το Υιός κάποιου Θεού, και δια της δυνάμεώς του εξολοθρεύσει αυτόν. Και μπήκε πάλι στο πρετόριο και είπε στον Ιησού, «Από πού είσαι εσύ, κατάγεσαι από τη γη ή ήλθες από τον ουρανό?» Ο Ιησούς όμως δεν του έδωκε απάντηση. Κατόπιν λοιπόν της σιωπής αυτής είπε σε αυτόν ο Πιλάτος, «Είσαι με δεν ομιλείς? Δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω και έχω εξουσία να σε αφήσω ελεύθερο?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Δεν έχεις καμιά εξουσία εναντίον μου εάν δεν σου έχει δοθεί η εξουσία αυτή από επάνω, δηλαδή από τον Θεόν. Η ανοχή του Θεού σε κρατάει άρχοντα επί της δικαστικής έδρας και επεφύλαξε σε σένα με δικάσεις. Επειδή δε η εξουσία αυτή έχει δοθεί από το Θεό και δεν δύνασαι να αποφύγεις το να με δικάσεις, γι' αυτό ο Καϊάφας και το συνέδριο των Ιουδαίων, οι οποίοι με παρέδωκαν εκφθόνου και μίσου σε σένα και σε πιέζουν να με καταδικάσεις, έχουν μεγαλύτερη αμαρτία από σένα, ο οποίος εκ φόβου προς αυτούς καταχράσε τώρα την εξουσία σου». Η απάντηση αυτή του Ιησού κατέπληξε και θορύβησε τον Πιλάτο και ένα εκ ατούτου επεδίωκε με μεγάλη τώρα επιμονή να τον ελευθερώσει. Οι Ιουδαίοι όμως φώναζαν δυνατά και έλεγαν, «Αν τον αφήσεις ελεύθερο, δεν είσαι φίλος του Κέσαρος. Καθένας που κάνει τον εαυτό του βασιλιά, αντιτίθεται και επαναστατεί κατά του Κέσαρος». Ο Πιλάτος λοιπόν, όταν άκουσε τους τελευταίους αυτούς λόγους για τους οποίους οι Ιουδαίοι ανεγνώριζαν καθαρά ότι βασιλιά τους είχαν τον Κέσαρα, οδήγησε τον Ιησού έξω από το πρετόριο και αυτός κάθισε επί της δικαστικής του έδρας που είχε τοποθετηθεί πρόχειρα στον τόπο, ο οποίος ήταν στρωμένος με πέτρες και μοσαϊκά και γι' αυτό ελέγεται στην ελληνική γλώσσα λιθόστρωτο. Στην εβραϊκή όμως ελέγεται λόγω του σχήματός του γαβαθά ή τι ύψωμα. Ήτο δε η μέρα της παραμονής και προετοιμασίας του Πάσχα και η ώρα ήταν περίπου 6 από τις ανατολής του ηλίου, δηλαδή μεσημέρι. Και λέει ο Πιλάτος προς τους Ιουδαίους, «Ιδού, εις ποιαν αθλειότητα και καταφρόνηση κατάντησε ο βασιλιάς σας?» Αυτοί όμως αντί να κινηθούν η συμπάθεια και ίκτο, εφώναζα δυνατά, πάρε τον να μην το βλέπουμε, σταύρωσέ τον». Λέγει σε αυτούς ο Πιλάτος, «Το βασιλιά σας να σταυρώσω?» Αποκρίθηκαν οι αρχιερείς, «Δεν έχουμε βασιλέα άλλον παρά μόνο τον Κέσαρα». Όταν λοιπόν οι Ιουδαίοι αρνήθησαν όχι μόνο τον Μεσσία, αλλά και τη θεμελιώδη αρχή της θεοκρατίας τους, κατά την οποίαν βασιλεύστον ήταν μόνο ο Θεός, τότε ο Πιλάτος παρέδωκε τον Ιησού σε αυτούς
για να σταυρωθεί. Παρέλαβαν δε στρατιώτε τον Ιησού και τον οδήγησαν να τον σταυρώσουν. Και αυτός, βαστάζον επί του ώμου των σταυρών του, ευγήκε έξω από τα τείχη της πόλεως σε κάποια τοποθεσία που λέγεται Κρανίου τόπος και στην εβραϊκή γλώσσα λέγεται Γολγοθά. Εκεί εσταύρωσαν αυτόν και μαζί του εσταύρωσαν άλλους δύο, από το ένα μέρος τον ένα και από το άλλο μέρος τον άλλον, για να ατιμάσουν περισσότερο τον Ιησού. Και έδωκαν σε αυτόν την πρωτεύουσα στο μέσο το δύο κακούργων θέσιν. Έγραψε δε και επιγραφή ο Πιλάτος και έθεσε αυτή στο επάνω μέρος του σταυρού, ή το δε γραμμένο στην επιγραφή, Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Αυτήν λοιπόν την επιγραφή που διακήρυται ότι ο Ιησούς το βασιλεύς του νέου Ισραήλ της Χάριτος, την ανέγνωσαν πολλοί από τους Ιουδαίους, διότι ο τόπος που εσταυρώθη ο Ιησούς ή το πλησίον της πόλεως, και το περιεχόμενο της επιγραφής ήταν γραμμένο σε τρεις γλώσσες, στην εβραϊκή που ήταν εθνική γλώσσα των Εβραίων, ή στην ελληνική που ήταν γλώσσα διεθνής, και στη ρωμαϊκή που ήταν επίσημος γλώσσα του κράτους. Έτσι εδόθη στο περιεχόμενο της επιγραφής όσο το δυνατόν μεγαλύτερα δημοσιότης. Επειδή λοιπόν οι αρχιερείς και οι Ιουδαίοι θεωρούσαν ως προσβολή και ύβρι να λέγεται βασιλιάς ένας σταυρωμένος, έλεγαν στον Πιλάτο, «Μη γράφεις ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά γράψε ότι εκείνος είπε «Είμαι βασιλεύς των Ιουδαίων». Ο Πιλάτος όμως απεκρίθη, «Ό,τι έγραψα, το έγραψα πλέον, δεν το ξεγράφω». Οι στρατιώτες λοιπόν, όταν σταύρωναν τον Ιησού, επήραν τα φορέματά του και τα έκαναν τέσσερα μερίδια, από ένα μερίδιο για έκαστο στρατιώτη, και το εσωτερικό του ένδυμα το έκαναν ξεχωριστό μερίδιο. Ήταν δε υποκάμισο, χωρίς καμία ραφή, υφασμένο ολόκληρο από το επάνω μέρος έως κάτω. Είπαν λοιπόν μεταξύ τους, «Ας μην το σχίσουμε, ας λαρίξουμε λαχνό, κι όποιος το πάρει». Και έγινε έτσι, για να πληρωθεί η προφητεία της γραφής που λέει, «Εμοίρασαν μεταξύ τους τα διάφορα τεμάχια της εξωτερικής ενδυμασίας μου και το κυριότερο ένδυμά μου, άνευ του οποίου μένει ολόγυμνο το σώμα, γι' αυτό έβαλαν λαχνό. Διεμοιράσαντο τα ημάτια μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον». Και οι μεν στρατιώτες έκαναν αυτά. Έστεκαν δε κοντά στο σταυρό του Ιησού η μητέρα του και η αδελφή της μητέρας του, η Μαρία, η γυναίκα του Κλοπά και η Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς λοιπόν, όταν είδε τη μητέρα του και το μαθητή του, τον οποίον αγαπούσε, να στέκονται εκεί πλησίον, λέγει στη μητέρα του, «Γίνε, ιδού, ποιος από τώρα θα είναι ο Υιός σου». Έπειτα λέγει στο μαθητή, «Ιδού η μητέρα σου». Και από την ώρα εκείνη την επήρε ο μαθητής εις το κατάλημά του. Ύστερα από αυτό, αφού εβεβαιώθη ο Ιησούς ότι όλα όσα επρόκειτο σύμφωνα με τις προφητείες να πάθει είχαν πλέον συντελεστεί και τελείως πληρωθεί, για να επαληθεύσει καθόλου το μέχρι της τελευταίας λεπτομερίας σχέδιο, η γραφή λέγει «διψώ». Ήταν λοιπόν εκεί χάμω κάποιο πύλινο δοχείο γεμάτο ξύδι. Εκείνοι δε που άκουσαν το λόγο αυτό του Ιησού, αφού γέμισαν ξύδι το σφουγγάρι και αφού το στήριξαν σε ένα κλονάρι ισόπου, το έφεραν πλησίον του στόματός του. Όταν λοιπόν επήρε το ξύδι ο Ιησούς, είπε, «Έχουν πλέον τελειώσει όλα. Και οι προφητείες όλες επληρώθησαν
και το έργο μου έλαβε αίσιο πέρας και τα όσα έπρεπε να πάθω τελείωσαν και η σωτηρία των ανθρώπων εξισφαλίστη πλήρως. Και αφού μόνος του αφήκε την κεφαλή να γύρει προς τα κάτω, παρέδωκε εξουσιαστικός και όταν αυτός ηθέλησε την ψυχή του εις τον πατέρα του. Εν τω μεταξύ οι Ιουδαίοι ελάμβαναν τα μέτρα τους για να μην μείνει επάνω στο σταυρό το σώμα, τα νεκρά σώματα των καταδίκων κατά τη διάρκεια του Σαββάτου. Επειδή η μέρα κατά την οποία έγινε η Σταύρωση ήταν η μέρα προπαρασκευής και προετοιμασίας εκτάτου και εξαιρετικής, διότι η μέρα του Σαββάτου εκείνου που θα άρχιζε από τη δύση του ηλίου ήταν μεγάλη και επίσημος, επειδή εκτός του ότι το Σάββατο συνέπειπτε ακόμη και η πρώτη μέρα της μεγάλης εορτής του Πάσχα. Απηγορώβεται δε ρητός στο Δευτερονόμιο να διανυκτερεύσουν άταφα τα σώματα επί του Σταυρού. Παρεκάλεσαν λοιπόν τον Πιλάτο να διατάξει όπως συντριβούν τα σκέλη των καταδίκων, για να συντομευθεί έτσι ο θάνατός των και να του σηκώσουν το ταχύτερο από εκεί. Ήλθαν λοιπόν οι στρατιώτε για να συντρίψουν τα οστά των καταδίκων και του μεν ληστού το οποίον επλησίασαν πρώτον έσπασαν τα σκέλη, καθώς και του άλλου ληστού που σταυρώθηκε μαζί με τον Ιησού. Όταν όμως ήλθαν εις τον Ιησούν, σαν τον είδαν ότι το πλέον πεθαμένος, δεν του έσπασαν τα σκέλη. Αλλά ένας από τους στρατιώτες, για να διαπιστώσει βεβαιότερα το θάνατό του, του χτύπησε την πλευρά με τη λόγχη και αμέσως βγήκε από το τρυπηθέν μέρος αίμα και ίδωρ, φαινόμενο πρωτοφανές και παράδοξο, διότι εις κάθε πεθαμένο το αίμα πήγνεται, όσο δε και αν τον τρυπήσει κανείς, δεν βγαίνει ποτέ καθαρό αίμα και διαυγές ίδωρ. Το γεγονός όμως αυτό είναι αληθές και βεβαία υπό αυτού σημενωμένη κάθαρσης του βαπτίσματος και ο αγιασμός εκ του αίματος του Κυρίου. Και εκείνος που το είδε με τα μάτια του έδωκε μαρτυρία περί αυτού και η μαρτυρία του είναι αληθινή και δεν έχει καμιά περί τούτου αμφιβολία εκείνος, αλλά ξέρει καλά ότι λέγει αλήθεια. Και έδωκε μαρτυρία τόσο περί του γεγονότος αυτού, όσον και περί του ότι δεν έσπασαν τα σκέλη του Ιησού, αλλά μόνο την πλευρά του τρύπησαν, για να πιστέψετε κι εσείς ότι ο πτωσταυρού Σταυρού Ιησούς είναι ο Χριστός, τον οποίον προεκήρυξαν οι προφήτε. Διότι πράγματι όλα αυτά έχουν προφητευτεί και έγιναν για να επαληθεύσει το χωρίο της γραφής. Δεν θα συντριβεί κανέν κόκαλό του. Και πάλι, άλλο μέρος της γραφής λέγει, όταν η Χάρις επισκεφτεί και τους Ιουδαίους, θα δουν συντριμμένοι και εν μετανοία εκείνων των οποίων ετρύπησαν, όπως θα τον δουν περίφοβοι και οι επιμείνοντες εις την απιστίαν. Ύστερα δε από τα συμβάντα αυτά, ο Ιωσήφ που κατήγετο από την Αρημαθέα, που ήταν ο μαθητής του Ιησού, αλλά έμενε κρυμμένος και δεν φανέρωσε τούτο, επειδή φοβήθηκε τους Ιουδαίους, παρακάλεσε τον Πιλάτο να επιτρέψει σε αυτόν να σηκώσει από το σταυρό το σώμα του Ιησού και να το θάψει. Και ο Πιλάτος έδωκε την άδεια. Ήλθε λοιπόν ο Ιωσήφ και πήρε το σώμα του Ιησού. Μαζί δε με τον Ιωσήφ ήλθε και ο Νικόδημος, ο οποίος είχε έλθει στον Ιησού εν καιρό νυκτός, όταν για πρώτη φορά συνομίλησε μαζί του, και έφερε αυτός μείγμα από ρητινόδες και πολυτιμότατο άρωμα που ελέγεται Σμύρνα, και από αρωματόδες και απαλό ξύλο της αλόης 100 λίτρες περίπου, δηλαδή παραπάνω από 32 κιλά. Επήρα λοιπόν και οι δύο το σώμα του Ιησού και αφού το άλυψαν με τα αρώματα, το περιτύλιξαν με επιδέσμους όπως ήταν συνήθεια στους Ιουδαίους να ετοιμάζουν προς ταφήν τους νεκρούς των. Εις το μέρος δε όπου εσταυρώθη ο Ιησούς ήταν κάποιος κήπος και μέσα στον κήπο
ήταν μνημείο καινούριο, στο οποίο δεν είχε ακόμη ταφεί κανείς. Εκεί λοιπόν, λόγω του ότι η προετοιμασία για το Πάσχα των Ιουδαίων δεν έδινε καιρό για αργοπορία, αλλά και διότι το μνημείο ήταν πλησίον, έθεσαν τον Ιησούν.